Την αντίθεσή του στην καύση εναλλακτικών καυσίμων και στη δημιουργία εργοστασίου που θα παράγει SRF εξέφρασαν εκατοντάδες βολιώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα εργατικών σωματείων και φορέων και έδωσαν το παρόν σε συγκέντρωση στην παραλία του Βόλου μπροστά από το Μνημείο των Ηρώων. Συνολικά 31 σωματεία και φορείς αλλά και μεμονωμένοι πολίτες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Βόλου, του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας και του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών. Είναι ένα έγκλημα στην ουσία που εντάσσεται στην συνολικότερη πολιτική που ακολουθεί και η κυβέρνηση και ευθύνες έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τη λεγόμενη πολιτική της πράσινης ανάπτυξης που εκπορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθύνες έχουν επίσης και οι δημοτικοί άρχοντες και οι περιφερειάρχες που στην ουσία υπηρετούν με θρησκευτική ευλάβεια αυτή την πολιτική. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας Κώστας Στεργίου τόνισε ότι την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος το εργατικό κίνημα είναι οργανωμένο και κινητοποιείται δυναμικά και μαζικά. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δίνουμε σήμερα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα μέσα από τα εργατικά σωματεία ότι το αύριο θα είναι ακόμα πιο οξυμένες οι μορφές πάλης για να έχει πραγματικά εργατική τάξη και ο λαός μας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είμαστε συνολικά πάνω από 30 σωματεία και φορείς του Βόλου που συμμετέχουμε σε αυτή τη συγκέντρωση και καλούμε τον κόσμο να συνεχίσει και να κλιμακώσει τον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική.